Πάμε σε έναν πατέρα μιας μαθήτριας, τον κύριο Γιώργο Αχτενίζογλου, να μας περιγράψει το σκηνικό. Ελάτε, κύριε Αχτενίζογλου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε οικονόμου. Τι συνέβη λοιπόν, για πείτε μας, σας παρακαλούμε. Το πρωί μετά την πρωινή προσευχή και μετά την ενημέρωση του διευθυντή, καθώς τα παιδιά εισέρχονταν στις τάξεις τους, ένα κομμάτι σκέπαστρου και μετά ένα άλλο κομμάτι σκέπαστρου πλαστικό. Αυτό που βλέπουμε και στις φωτογραφίες. Μάλιστα, δύο κομμάτια και μετά από 5 λεπτά άλλα δύο πέφταν, φωνάζαμε στα παιδιά, μπείτε μέσα. Α, ήταν ακόμα έξω τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν στην είσοδο του σχολείου και είχαν μπει και είχαν μείνει λίγα παιδιά στο τέλος. Επομένως κινδύνευσαν, λέτε, τα παιδιά, ή θα μπορούσαν να. Από θαύμα δεν είχαμε κάτι το χειρότερο. Δεν συνέβη κάτι χειρότερο. Mm-hmm. Και μάλιστα και κάνω μια έκκληση στα παιδιά να μην βγουν, γιατί εγώ έφυγα στην εργασία μου. Μάλιστα. Τα παιδιά να μην βγουν, γιατί είναι γεμάτο με αυτά τα πλαστικά πάνω. Άρα υπάρχουν και άλλα κομμάτια στη στέγη, τα οποία θα μπορούσαν στην πορεία να έχουν και την ίδια, να έχουμε την ίδια εξέλιξη, εννοείται. Να φύγουν, να αποκολληθούν κι άλλα. Δυνητικά είναι πολύ επικίνδυνο τα παιδιά να μην βγουν από την τάξη. Mm-hmm. Το έχουμε ενημερώσει και το διευθυντή. Αυτό τι στέγαστρο είναι, κάποιο αίθριο, είναι κάποια κατασκευή πρόχειρη, τι είναι και έφυγε το έτσι εύκολα? Αυτό προφανώς είναι μια κατασκευή πλαστικό για μόνωση, θερμομόνωση, η οποία με τον ήλιο έχει ξεραθεί και με τον άνεμο, με το πλαστικό να ξεραίνεται, ξεβιδώθηκε και το πήρε ο αέρας. Το θέμα είναι, κύριε Αχτενίζογλου, ότι δεν ζήσαμε τα χειρότερα. Από αυτήν την άποψη είμαστε τυχεροί, αλλά είναι ένα περιστατικό που πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, πέρα από το σχολείο που θα το λάβει έτσι κι αλλιώς, και άλλα σχολεία να έχουν παρόμοια τέτοια. Εμείς θα κάνουμε ρεπορτάζ. Εμείς ενημερώνουμε για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Έτσι είναι. Και βεβαίως υπάρχει ευθύνη, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη. Είναι θέμα τύχης. Θα επανέλθουμε, κύριε Αχτενίζογλου, στο θέμα. Και υπάρχει και πλημελής έλεγχος.